Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτή το πνεύμα. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού να πούμε λίγα λόγια για τον πνευματικό νόμο, όπως τα είχαμε ξεκινήσει στην... δεν ξέρω, ακούγεται? Όπως είχαμε αρχίσει να μελετούμε αυτό το έργο του Αγίου Μάρκου του Ασκητού περί πνευματικού νόμου, και σκέφτηκα έτσι με τη χάρη του Θεού να συνεχίσουμε, να πούμε λίγα και κατά δύναμη να σχολιάσουμε. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε μείνει στο 30ο κεφάλαιο από τα 200 κεφάλαια που έχει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής στο νόμο, περί νόμου πνευματικού. Δεν ακούγεται. Να το κάνουμε πιο κοντά. Λοιπόν, τώρα το χαλάσαμε. Τώρα ακούγεται, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και έλεγε το 30ο κεφάλαιο, έτσι για να τα συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα, ότι ο νόμος της ελευθερίας του Ευαγγελίου, αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας, γιατί το Ευαγγέλιο μας οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Και επειδή είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, είναι λόγος και για την αληθινή ελευθερία. Και όπως λέει πάλι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, ούτω Πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Εκεί που είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί είναι και η αληθινή ελευθερία. Το Πνεύμα λοιπόν του Ευαγγελίου είναι Πνεύμα ελευθερίας. Αντίθετα με αυτό που κυκλοφορεί στον κόσμο, ότι το Ευαγγέλιο και ο Χριστός και ο Θεός μας καταπιέζει, μας εγκλωβίζει, μας περιορίζει, μας στερεί πράγματα, και αν ας πούμε μπεις πολύ μέσα στην Εκκλησία, και ιδίως άμα μπλέξεις με μοναστήρια κλπ, θα χάσεις την ελευθερία σου. Ή όταν μπλέξεις με καλόγερους που μιλάνε για υπακοή, θα χάσεις την ελευθερία σου. Έτσι, αλλά αυτό είναι μια ακριβώς αντιστροφή της αλήθειας, την οποία, να ξέρετε, την κάνει πάντα ο πονηρός. Ο πονηρός το μαύρο το λέει άσπρο και το άσπρο μαύρο. Τη ζωή τη λέει θάνατο και τον θάνατο το λέει ζωή. Λοιπόν, και γενικώς σε όλα τα πράγματα, να ξέρετε, που κυκλοφορούν στον κόσμο, τα οποία είναι του πονηρού, γιατί ο κόσμος εν το πονηρό κείται, όλα αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς η αντεστραμμένη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ο Θεός, ας πούμε, σου λέει ότι για να ανέβεις πρέπει να κατέβεις, να είσαι ταπεινός. Και ως τους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Ο κόσμος σου λέει το ανάποδο, για να ανέβεις πρέπει να πατήσεις τους άλλους. Πρέπει να δικήσεις, πρέπει να κλέψεις, πρέπει να προσπαθήσεις να κυριαρχήσεις τους άλλους και να ασκήσεις εξουσία και βία. Ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέει ο Χριστός, που λέει να υποχωρείς, να συγχωρείς,
να στρέφεις και το άλλο μάγουλο, να ανέχεσαι την αδικία που γίνεται σε σένα προσωπικά κλπ. Κλπ. Που είναι γνωστά. Αλλά αυτή ακριβώς η υπακοή στο νόμο του Θεού και στο Ευαγγέλιο είναι που σε βγάζει στην αληθινή ελευθερία, που είναι η ελευθερία από τα πάθη. Ο κόσμος της ελευθερίας εννοεί κάτι σαν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο πραγμάτων. Και πας, ας πούμε, σε ένα κατάστημα και σου λέει ο έμπορος, έχουμε αυτό και αυτό, τι θέλεις, διάλεξε. Και νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος επειδή μπορείς να κάνεις μια επιλογή. Αυτό είναι πολύ μικρό, πολύ φτωχό για να το πεις ελευθερία, αληθινή. Αληθινή ελευθερία είναι να μπορείς να κυριαρχείς επάνω στις επιθυμίες σου, επάνω στις ορέξεις σου, επάνω στην εξουσία που ασκεί ο διάβολος και τα πάθη, να αποτινάξεις αυτή την εξουσία και τότε πραγματικά είσαι αληθινά ελεύθερος. Παλιά όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα είχαν γράψει ένα σλόγγαν κάποιος, μικρός θα ήταν, νεαρό παιδί, και έγραφε ότι η αληθινή εξουσία, τότε ήταν στο φόρτι του ο αναρχισμός, ήταν της μόδας πολύ, η αληθινή εξουσία είναι αυτή που υπάρχει μέσα μας και αυτή η εξουσία είναι που πρέπει να πέσει. Και είχε πολύ δίκιο αυτό το παιδί, γιατί η αληθινή εξουσία που μας καταπιέζει είναι τα πάθη και αυτή η εξουσία πρέπει να πέσει. Και αυτός είναι ο πραγματικά, ας πούμε, ελεύθερος άνθρωπος που έχει ρίξει αυτή την εξουσία και έχει βάλει ως κυβερνήτη το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και μας είπε ο Κύριος να ζητάμε να βασιλέψω μέσα σας. Ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Ζητάω τη Βασιλεία του Θεού μέσα μου. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Πότε βασιλεύει ο Θεός μέσα μας? Όταν πλέον δεν κάνουμε το δικό μας θέλημα, αλλά κάνουμε υπακοή. Κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτή η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που καθιστά τον Θεό βασιλιά, μας καθιστά μετά και μετόχους του Θεού, μετόχους των ενεργειών του Θεού. Και μια κατεξοχήν ενέργεια και ιδιότητα του Θεού είναι ελευθερία, αληθινή ελευθερία. Όταν λοιπόν μετέχεις του Θεού, μετέχεις της ελευθερίας του Θεού. Και αυτό βλέπεις, οι Άγιοι κάνανε ό,τι έκανε και ο Θεός. Περπατούσε ο Θεός στο νερό, όπως θα δούμε αύριο, θα ακούσουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, και οι Άγιοι, είπε, έχουμε Αγίους που περπατούσαν πάνω στο νερό. Ο Θεός ανέστηνε νεκρούς, έχουμε Αγίους που ανέστηναν νεκρούς. Ο Θεός έβγαζε δαιμόνια, έδιωχνε τους δαίμονες από τους ανθρώπους και πολλοί Άγιοι έβγαζαν δαιμόνια. Ο Θεός, ας πούμε, αναλαμβανόταν στον ουρανό και μπορούσε να μετακινείται εν ρηπή οφθαλμού και έχουμε Αγίους που όντως είχαν αυτό το χάρισμα και πετούσαν, όπως ο Άγιος Μάξιμος. Και έκαναν αυτά που έκανε και ο Χριστός και ακόμα μεγαλύτερα, γιατί είδες ο Κύριος είπε ότι θα μπορέσετε να κάνετε αυτό που κάνω εγώ και ακόμα μεγαλύτερα. Έτσι λοιπόν ο νόμος της ελευθερίας είναι ο νόμος του Ευαγγελίου και αυτός ο νόμος διδάσκει όλη την αλήθεια. Και οι μεν πολλοί αυτόν τον νόμο τον διαβάζουν για την αναζήτηση και απόκτηση της γνώσεως, δηλαδή στο επίπεδο της πληροφόρησης. Ας να δούμε τι λέει και το Ευαγγέλιο. Σαν ένα επιπλέον γνωστικό, ας πούμε, απόθεμα μέσα μας. Και βεβαίως αυτό δεν ωφελεί. Εκείνοι που ωφελούνται είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι τον εννοούν εις βάθος. Και πώς τον εννοούν? Ανάλογα με την εργασία των εντολών. Τότε κατανοούμε αληθινά το Ευαγγέλιο όταν εργαζόμαστε τις εντολές, δηλαδή όταν το βάζουμε σε πράξη. Πέσε τους λίγο να μην φωνάζουν τα παιδιά. Όταν βάζουμε σε πράξη τις εντολές και το Ευαγγέλιο, τότε πραγματικά το κατανοούμε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και τότε λέει θα βρείτε ανάπαυση. Δηλαδή όχι απλώς θεωρητικά να μάθετε ότι είμαι πράος και ταπεινός και που το μάθαμε γίναμε και εμείς, όχι. Όταν το μάθουμε εμπειρικά, το ζήσουμε δηλαδή, ζήσουμε λίγο την ταπείνωση και την πραότητα του Χριστού, δηλαδή ασκήσουμε την πραότητα και την ταπείνωση, τότε πραγματικά βρίσκουμε ανάπαυση. Και τότε το νιώθει κανείς, το αισθάνεται, το βιώνει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλώς μια εγκεφαλική γνώση αυτό, αλλά είναι μια εμπειρία, μια εμπειρική γνώση. Και ακριβώς αυτό ζητάει ο Χριστός από μας. Όχι να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο σαν ένα βιβλίο απλό, σαν μια εφημερίδα, να μάθουμε τα νέα, να μάθουμε και κάτι καινούριο.
ας μάθουμε και αυτό που λέει ο Χριστός, σαν μια ακόμα γνώμη, σαν μια ακόμα άποψη. Όχι, ο Χριστός δεν είναι, θα μας πει μια άποψη. Η Εκκλησία λέει να ακούσουμε και την άποψη της Εκκλησίας. Να ακούσουμε και την άποψή σου, Πάτερ. Ποια είναι η άποψή σου? Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει η άποψή μου και δεν θέλω να έχω άποψη. Και ούτε και εσείς θα πρέπει να θέλετε να έχετε άποψη ως χριστιανοί. Ως χριστιανοί δεν έχουμε άποψη, έχουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Η αλήθεια δεν είναι μια άποψη. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι η αλήθεια. Και είναι κάτι το μοναδικό και δεν χωράει αμφισβήτηση. Γι' αυτό το λόγος του Θεού είναι ναι και όχι. Δεν είναι ναι ή όχι. Δεν είναι ναι και όχι και ναι και όχι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Ενώ βλέπετε αυτοί που κάνουν φιλοσοφία, αυτό λένε. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Τέτοιος ήταν ο Βαρλάμ. Ο Βαρλάμ ήταν φιλόσοφος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που τον αντέκρουσε ήταν Άγιος. Λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τους φιλόσοφους ήταν κολλημένος. Ήταν φανατικός. Ήταν απόλυτος. Και το λένε και σε μένα το λένε. Είσαι πολύ απόλυτος, Πάτερ. Πολύ αυστηρός. Ας το λένε. Εγώ χαίρομαι να το λένε, γιατί ο Χριστός είναι απόλυτος. Και ο Χριστός δεν βάζει νερό στο κρασί σου να πει μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Να μπερδεύει τους ανθρώπους. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα, αυτό είναι. Ο έχω νότα ακούει να ακούει το. Θέλεις να ακούσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ ο φιλόσοφος θα σε μπερδέψει. Θα σου πει μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Η άποψή μου. Πες και στην άποψή σου. Και λοιπόν τι θα βγει μετά. Να πει και άλλος μια τρίτη άποψη και τι θα βγει. Να βάλουμε μετά στον κλήρο ή να βάλουμε ποιοι λένε. Και έχουν την πλειοψηφία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην αλήθεια και στο Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν θέλεις να βγεις στην αληθινή ελευθερία, έτσι θα μελετήσεις το Ευαγγέλιο. Ως την αλήθεια και όχι ως μια άποψη. Ούτε ως μια απλή γνώση εγκεφαλική. Αλλά ως μια γνώση που καλείσαι να ζήσεις, να βιώσεις. Και επιτέλους, πριν το απορρίψεις, δοκίμασέ το. Το λέω και στα νέα παιδιά που κλονίζονται εύκολα ως προς την πίστη, τους λέω εντάξει, θες να φύγεις και από την εξομολόγηση κλπ. Πριν φύγεις, κάνε ένα πείραμα. Πες για ένα μήνα θα προσπαθήσω να τηρήσω αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Για ένα μήνα. Να δω, λειτουργεί το Ευαγγέλιο. Αυτά δηλαδή που υπόσχεται ο Χριστός θα τα ζήσω και θα δεις και μετά φύγε μετά. Άμα δεις ότι δεν. Αλλά αν το ζήσεις, αν το εφαρμόσεις σωστά το Ευαγγέλιο, θα δεις ότι όλα αυτά γίνονται. Επαληθεύονται και θα τα ζήσεις και την ανάπαυση θα ζήσεις και την ειρήνη θα ζήσεις και την αφοβία θα ζήσεις και το θαύμα θα ζήσεις. Λέει μετά στο 31ο κεφάλαιο μην αναζητάς την τελειότητα αυτού του πνευματικού νόμου σε ανθρώπινες αρετές, γιατί δεν βρίσκεται τέλειος σε αυτές. Η τελείωση αυτού είναι κρυμμένη στον Σταυρό του Χριστού. Εκεί υπάρχει η τελειότητα, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό και όχι στις ανθρώπινες αρετές. Να ξέρετε ότι οι αρετές είναι δύο ειδών. Υπάρχει η ανθρώπινη αρετή, την οποία την κατορθώνει ο άνθρωπος με τις ανθρώπινες φυσικές δυνάμεις που του έχει δώσει ο Δημιουργός. Και αυτή η αρετή μπορεί να υπάρξει παντού. Και στους αβάφτιστους και στους βουδιστές και στους μουσουλμάνους. Και υπάρχουν τέτοιοι πολύ καλοί άνθρωποι. Και το λέμε και όλος καλός άνθρωπος αυτός. Ας είναι αβάφτιστος, είναι άθεος, ας είναι ό,τι να είναι. Ναι, αλλά αυτή η αρετή δεν σώζει. Γιατί είναι εκτιστή. Είναι μια αρετή που κατορθώνεται με τις ανθρώπινες δυνάμεις και δεν μπορεί να σε πάει στον Θεό. Δεν μπορεί να σε ενώσει με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι άκτιστος. Και δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα ακτιστού και ακτίστου, καμία σχέση. Η σχέση εγκαθίσταται από τη στιγμή που υπάρχει μια γέφυρα. Και η γέφυρα είναι πάντοτε ο Θεός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να στήσει γέφυρα και να πάει στον Θεό. Πρέπει ο Θεός να έρθει και ήρθε ο Θεός δια του Χριστού. Και η γεφύρωση έγινε στο πρόσωπο του Χριστού, όπου ενώνεται το κτιστό με το άκτιστο. Στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση το κτιστό με τη Θεία φύση το άκτιστο. Και υπάρχει γέφυρα. Γι' αυτό λέμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να πας στον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Χριστός είμαι η οδός. Γι' αυτό ένας αβάθιστος δεν μπορεί να πάει στον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί δεν έχει τη γέφυρα. Η γέφυρα δίνεται
δια της Εκκλησίας, δια του βαφτίσματος, δια του Χριστού. Και ο Χριστός μας είπε ότι μπορείς να έρθεις, αλλά με τον τρόπο που θα σου πω εγώ, όχι με τον τρόπο που νομίζεις εσύ. Λοιπόν, μη ζητάς την τελειότητα στις ανθρώπινες αρετές, οι οποίες είναι εκτιστές. Η τελειότητα βρίσκεται στο Σταυρό του Χριστού και όποιος βαφτίζεται στο θάνατο του Χριστού, σταυρώνεται, μετέχει, που σημαίνει βαφτίζεται και τηρεί τις εντολές, κάνει υπακοή, συσταυρώνεται με τον Χριστό, αυτός ζει και μετά και την Ανάσταση και την τελειότητα. Το 32ο κεφάλαιο. Ο νόμος της ελευθερίας, που είπαμε είναι ο νόμος του Ευαγγελίου, γιατί μας βγάζει στην αληθινή ελευθερία, μελετάτε μεν διαγνώσεως δια της αληθινής γνώσεως, κατανοείτε δε με την εργασία των εντολών, με τη γεύση, την εμπειρία της πνευματικής ζωής. Φτάνει όμως στην πλήρωσή του με τους ικτυρμούς του Χριστού, με τη χάρη και το έλεος του Θεού. Απαιτείται δηλαδή πάντοτε αυτή η συνέργεια του Θεού με τον άνθρωπο για να φτάσουμε στην πλήρωση, στην τελειότητα του νόμου της ελευθερίας και στην αληθινή ελευθερία. Χρειάζεται η εργασία των εντολών, το να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις εντολές, αλλά χρειάζεται και η Θεία Χάρη. Πολλοί άνθρωποι μου λένε δεν μπορώ, θέλω να κόψω ας πούμε το θυμό και δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί χρειάζεται και η έξωθεν βοήθεια που είναι ο Θεός. Και αν δεν την πάρεις αυτή τη βοήθεια, όσο και αν ζοριστείς, δεν κόβεται ο θυμός. Ίσα ίσα όσο ζορίζεσαι, τόσο θυμώνεις περισσότερο. Και εκνευρίζεσαι κιόλας που δεν μπορείς να το κόψεις το θυμό. Πότε θα κοπεί ο θυμός? Όταν θα πεις Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ. Ναι, με θα προσπαθήσω, θα κάνεις ό,τι μπορείς ανθρωπίνως για να μην θυμώνεις, αλλά θα πρέπει να πάρεις και την άκτιστη Θεία Βοήθεια, τη Θεία Ενέργεια, η οποία έρχεται μόνο δια της Εκκλησίας, μόνο δηλαδή δια των μυστηρίων. Θα πρέπει και να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις, να προσευχηθείς, να μπεις μέσα στην όλη εκκλησιαστική ζωή, που είναι η ζωή της Χάριτος, να μετέχεις τη χάρη, να παίρνεις τη χάρη. Και για να πάρεις τη χάρη χρειάζεται μια ορισμένη διαδικασία, όχι όπως νομίζεις εσύ. Όπως για να πάρεις τα χρήματά σου από την τράπεζα, πρέπει να κάνεις μια ορισμένη διαδικασία. Όχι όπως νομίζεις εσύ. Αν δεν πας να υπογράψεις, να δείξεις ότι είσαι ο νόμιμος κάτοχος, την ταυτότητά σου κλπ, δεν θα σου δώσω χρήματα. Έτσι και για να πάρεις τη χάρη του Θεού, πρέπει να ακολουθήσεις την νόμιμη διαδικασία που έχει ορίσει ο Θεός. Που σημαίνει πνευματική, μυστηριακή και ασκητική ζωή. Όχι είναι τώρα ας πούμε της Παναγίας για το καλό να πάω να κοινωνήσω χωρίς καμία προετοιμασία. Δεν θα πάρεις χάρη. Το νιώσα ανάγκη λέει και πήγα και κοινώνησα χωρίς εξομολόγηση, χωρίς προετοιμασία, τίποτα. Δεν θα πάρεις χάρη. Μπορεί να πάρεις και κατάκριμα. Μπορεί και να αρρωστήσεις όπως αρρώστηναν οι Κορίνθοι γιατί κοινωνούσαν ανάξια. Και σήμερα πολλές αρρώστιες που έχουμε είναι ακριβώς γιατί οι άνθρωποι κοινωνάνε ανάξια. Ο νόμος λοιπόν της ελευθερίας μελετάται με την αληθινή γνώση, κατανοείται με την εργασία των εντολών. Όσο περισσότερο εργάζεσαι τις αρετές, ασκείς τις αρετές, τόσο κατανοείς ότι αυτός είναι ο αληθινός νόμος και η αληθινή ελευθερία, αλλά στην τελειότητά του φτάνεις δια της χάριτος του Θεού. Δηλαδή πρέπει να έρθει και η άκτιστη Θεία Βοήθεια, η βοήθεια από τον Θεό. Το 33 λέει ο Άγιος Μάρκος, όταν θα βιάσουμε τον εαυτό μας για να επιτελέσουμε ενσυνειδήτως όλες ανεξαιρέτως τις εντολές του Θεού, τότε θα εννοήσουμε τον άμωμο νόμο του Κυρίου. Ότι ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, δηλαδή δεν έχει μόμο, δεν έχει ψεγάδι, δεν έχει ρητίδα, δεν έχει ελάττωμα. Θα κατανοήσουμε το βάθος και την τελειότητα του νόμου, πότε? Όταν βιάσουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται μία βία. Δεν είναι έτσι ξαπλωμένοι να πάμε στον παράδεισο. Το είπε ο Κύριος, πρέπει να οι βιαστέ αρπάζουν τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν βιάζεις τον εαυτό σου λοιπόν για να επιτελέσεις ενσυνείδητα όχι μερικές εντολές
αλλά όλες τις εντολές. Και την εντολή της ταπείνωσης που είναι η πρώτη από τους μακαρισμούς, και το κατά Θεόν πένθος, και την ελεημοσύνη, και την ειρήνη, και τη συγχωρητικότητα, και την υπομονή στους διωγμούς και στις λήψεις, όλα αυτά. Όταν τα επιτελέσεις λοιπόν όλα αυτά και βιάσεις τον εαυτό σου για να τα επιτελέσεις, τότε θα καταλάβεις ότι ο νόμος του Θεού είναι άμαμος, δεν του λείπει τίποτα, τα έχει όλα και είναι το θεραπευτικό πακέτο για τον άνθρωπο, το μοναδικό θεραπευτικό πακέτο. Κανένα άλλο πακέτο δεν θεραπεύει τον άνθρωπο, ούτε τα ψυχολογικά, ούτε τα ψυχιατρικά, ούτε τα κοινωνιολογικά. Κανένα δεν μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου παρά μόνο ο νόμος του Θεού, η χάρη του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός που είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, ο οποίος νόμος του Κυρίου εφαρμόζεται μεν με τα δικά μας καλά έργα, δεν μπορεί όμως να τελειωθεί μέσα στους ανθρώπους χωρίς τους εκτιρμούς του Θεού, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτό που μας τόνισε και προηγουμένως, μας το λέει και τώρα, για να φτάσεις στην τελειότητα του νόμου, να τηρήσεις τον νόμο όπως πρέπει, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος, εκτός από την προσπάθεια που θα καταβάλει την ανθρώπινη, την ασκητική, να έχει και μυστηριακή ζωή, να έχει μετοχή στη Θεία Χάρη, η οποία θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο πλούσια. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν σχεδόν καθημερινά, αλλά είχαν και την ανάλογη προετοιμασία και την ανάλογη ζωή. Αυτοί που κατηγορούν τον νόμο του Θεού, να ξέρετε, δεν έχουν ζήσει σωστά τον νόμο του Θεού, δεν έχουν ζήσει τις εντολές του Θεού. Πολλές φορές ακούω και δυστυχώς και ηλικιωμένους ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι πολύ προχωρημένοι πνευματικά, γιατί είναι χρόνια στην Εκκλησία, υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, και όταν τους λέω ακριβώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, μου λένε «πολύ δύσκολο, Πάτερ, μα πολύ δύσκολα μας τα λες». Αυτό ακριβώς φανερώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν διάθεση και κατηγορούν τον νόμο του Θεού ότι είναι δύσκολος, ότι είναι ακατόρθωτος. Ουσιαστικά το δύσκολο αυτό σημαίνει ότι είναι ακατόρθωτος. Δεν μπορούμε δηλαδή. Τι μας λες τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε κοσμικοί, δεν είμαστε καλόγεροι. Και αυτό το να κατηγορείς τον νόμο του Θεού ότι είναι ανεφάρμοστος, όπως το λένε πολλοί, ιδίως στη σημερινή εποχή, αυτό βεβαίως σημαίνει ότι δεν ζεις καθόλου στην πληρότητά του τον νόμο του Θεού. Και ίσως κάποιες εντολές που σε βολεύουν τις εφαρμόζεις, αλλά και αυτές στο βαθμό που εσύ θέλεις και νομίζεις. Το 34, 34ο κεφάλαιο. Όσοι δεν θεώρησαν τους εαυτούς τους οφειλέτες κάθε εντολής του Χριστού, ότι οφείλουν δηλαδή να τηρήσουν κάθε εντολή, όπως μας το είπε ο Κύριος, έδωσε εντολή στους Αποστόλους, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς, τηρήν, βαπτίζοντες αυτούς και διδάσκοντες αυτούς, τηρήν πάντα όσα είναι τη λάμινη. Μην τους είπε να διδάσκετε, να τηρούν κάποια πράγματα, καλά πράγματα που σας είπα, μερικά από αυτά που σας είπα, αλλά πάντα, όλα όσα σας είπα, να διδάσκει τους ανθρώπους να τα τηρούν. Έτσι το είπε στους Αποστόλους, δεν το είπε σε κάποιους μοναχούς, αλλά στους Αποστόλους, οι οποίοι απευθυνόντουσαν σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι αναγκαία η τήρηση όλων των εντολών από όλους. Και είναι μεγάλη καταστροφή αυτό που κυκλοφορεί, και δεν κυκλοφορεί τώρα, αλλά κυκλοφορεί από τον 4ο αιώνα ίσως και πιο πριν, ότι για τους κοσμικούς δεν χρειάζονται τόσα όσα χρειάζονται για τους μοναχούς για να σωθούν. Χρειάζονται λιγότερα. Δεν είναι τόσο τα πράγματα αυστηρά. Υπάρχει ένα πιο light Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ακριβώς τα ίδια που ζητάει από τους μοναχούς, ζητάει και από τους λαϊκούς. Και μάλιστα λέει ο Ρωσόστομος ότι ζητάει, απαιτείται από τους λαϊκούς και πιο μεγάλη προσοχή και άσκηση. Γιατί οι μοναχοί έχουν λιγότερους πειρασμούς εκ των έξω. Έχουν μόνο τους εσωτερικούς πειρασμούς, κατά βάση τους λογισμούς δηλαδή, τη φαντασία, τη μνήμη
τον πονηρό. Οι λαϊκοί, οι χριστιανοί, οι καημένοι που ζουν μέσα στον κόσμο έχουν μύριους όσους πειρασμούς εξωτερικούς, έτσι, από ανθρώπους και από πράγματα του περιβάλλοντος. Αφήνω τους λογισμούς κλπ. Άρα, λέει ο Ρυσόστομος, πιο πολύ πρέπει να προσεύχονται, πιο πολύ να νηστεύουν, πιο πολύ να μελετούν τον νόμο του Θεού σε σχέση με τους μοναχούς. Δηλαδή, ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που κυκλοφορεί. Το 32ο λοιπόν κεφάλαιο. Όσοι δεν θεώρησαν τους εαυτούς τους τους οφειλέτες κάθε εντολής του Χριστού, αυτοί μελετούν τον νόμο του Θεού σωματικώς. Απλώς δηλαδή δια των οφθαλμών, με τα μάτια μόνο, διαβάζουν. Όχι εις βάθος. Γιατί σου λέει, εντάξει, τα είπε ο Χριστός, αλλά όχι για μένα. Δεν είναι εγώ που θέλω να τα τηρήσω. Επειδή δεν εννοούν ούτε εκείνα τα οποία λένε, ούτε για ποια θέματα διαβεβαιώνουν με επιμονή ότι τα υποστηρίζουν. Γι' αυτό και νομίζουν ότι εκπληρώνουν τον νόμο του Θεού με έργα, παραβλέποντας την εσωτερική εργασία. Και σου λέγω, δεν κάνω, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, είμαι καλός άνθρωπος. Τι μου λες να εξομολογηθώ? Δεν έχω τίποτα να πω. Περιορίζεται σε κάποια έργα που δεν τον πάνε φυλακή, ας πούμε. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός σου ζητάει την εσωτερική εργασία, την τήρηση όλων των εντολών. Και κατεξοχήν το κακό, βεβαίως, το ξέρετε, ότι ξεκινάει από μέσα μας. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εκ της καρδίας εξέρχονται οι λογισμοί πονηροί, πορνίες, μοιχείες και κάθε είδους ακαταστασίες. Από τη μολυσμένη καρδιά, από τους κακούς λογισμούς, ξεκινάει η αμαρτία. Γι' αυτό και μας συνέστησε την αδιάλειπτη προσευχή, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξη των κακών λογισμών. Γιατί όταν ο λογισμός μας είναι στο Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, στο Χριστό δηλαδή, δεν είναι στο κακό. Και να είναι ο κέρδος, πρώτο κέρδος. Αφήνω που μετά όταν προχωρήσει γίνεται αυτή η προσευχή και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κάθαρσης, ενεργοποίησης της Θείας Χάρης που υπάρχει μέσα μας με το βάπτισμα και φωτισμού και θέωσης του ανθρώπου. Το 35ο κεφάλαιο. Υπάρχει πράξη η οποία επιτελείται έτσι που να φαίνεται καλή και ο σκοπός εκείνου που την επιτελεί δεν αποβλέπει για το αγαθό. Και υπάρχει άλλη πράξη που φαίνεται πονηρή και ο σκοπός εκείνου που την επιτελεί είναι για το αγαθό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε επιφανειακά τα πράγματα και κατά το δοκούν και κατά το λογισμό και κατά τις φήμες και κατά την αντίληψη των ανθρώπων. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που φαίνονται καλά και δεν είναι καλά. Ας πούμε αυτό που κάνουν οι Φαρισαίοι. Φαινομενικά κάνουν καλά πράγματα. Αλλά ο σκοπός τους ήταν πονηρός. Ο σκοπός τους ήταν να αρέσει τους ανθρώπους. Ήτανε υποκριτές. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι φαίνεται να μην κάνουν καλά πράγματα και όμως να τελούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Έτσι έχουμε Αγίους, ας πούμε, που μετακινιόντουσαν από τόπο σε τόπο συνέχεια και τους λέγανε ακάθιστος. Πάλι ο ακάθιστος έφυγε, λέει. Δεν μπορεί να σταθεί σε έναν τόπο, ας πούμε. Και όμως αυτός έφευγε γιατί εκεί που πήγαινε έβλεπε πειρασμό και σου λέει, τι, εγώ θα χάσω την ψυχή μου, θα πάω αλλού. Και έτσι μετακινιότανε. Υπήρχαν άλλοι που κάνανε σκόπιμα το δαιμονισμένο ή τον πλανεμένο, σκόπιμα, επίτηδες. Ή άλλοι που τους λέγανε πλανεμένους και το αφήνανε. Δεν επειρασπιζόταν τον εαυτό τους, όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο Καυσοκαλύβης. Όταν ανέβηκε στην κορυφή του Αγίου Άρους, είδε την Παναγία. Και μετά, κατεβαίνοντας, πήγε σε ένα γέροντα στο Καρμήλιο, όχι της Παλαιστινής, το Καρμήλιο που έχουμε στο Άγιο Άρους, στο προφήτη Ηλία. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας και του είπε την εμπειρία του, είπε, είδα την Παναγία και λοιπά, την ευωδία, όλα αυτά, τα χαρίσματα που του έδωσε η Παναγία. Και του λέει εκείνος ο γέροντας, βρε, του λέει, πλανήθηκες, βρε, το διάβολο είδες καημένε, του λέει, φύγε από εδώ πλανεμένε. Και τον έβγαλε πλανεμένο τον Άγιο. Αλλά ο Άγιος άλλο που δεν ήθελε, γιατί βρήκε και την ησυχία του μετά.
θα του λέει πλανήθηκε αυτός, ας πάμε σε κανέναν άλλον που δεν πλανήθηκε ακόμα. Και βρήκε την ησυχία του και έκανε την προσευχούλα του μια χαρά. Λοιπόν, φαίνονται πράγματα δηλαδή που είναι πονηρά, ενώ είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και διακριτικοί. Όχι δε μόνον έργα κάνουν κάποιοι, αλλά και λόγους λένε με τον τρόπο που προαναφέραμε. Δηλαδή λόγους φαινομενικά καλούς και από πίσω είναι φίδια, έτσι, είναι πονηρά πράγματα. Και λόγους που φαίνονται να είναι όχι καλοί και από πίσω να είναι καλοί, να είναι το θέλημα του Θεού δηλαδή. Ημέν βέβαια κάνουν αυτή τη διαδοχική διαφοροποίηση στην πράξη, την ασυμφωνία μεταξύ προθέσεως και πράξεως, εξαιτίας απειρίας ή της αγνίας. Ή έχουν απειρία, δεν έχουν πείρα πνευματική, ή έχουν αγνία, η οποία βεβαίως δεν είναι αγνή, η άγνοια είναι ένοχη, ή δε εξαιτίας πονηρής προθέσεως. Υπάρχουν και αυτοί που είναι διεφθαρμένοι και το κάνουν καθαρά από πονηρία. Άλλοι όμως εξαιτίας ευσεβούς σκοπού. Έτσι, αυτοί οι οποίοι, είπαμε, φαινομενικά κάνουν κάτι που δεν φαίνεται καλό, αλλά στο βάθος έχουν σκοπό ευσεβή. Το 36ο κεφάλαιο. Εκείνος που μέσα στην έκφραση επένων υποκρύπτει διαβολή και εμπεγμό, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός από τους πιο απλούς ανθρώπους, τους απονήρευτους και τους άπειρους. Όμοιος δε με αυτόν είναι εκείνος που καινοδοξεί μέσα σε ταπεινό παρουσιαστικό. Είναι φοβερό πράγμα η υποκρισία. Και ξεφεύγει ο υποκριτής. Δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός. Και μπορεί να ξεφεύγει για χρόνια. Να κάνει διπλή ζωή και να περνάει για ευλαβείς. Και τέτοιοι ήταν οι Φαρισαίοι. Και προσέξτε, αυτούς κατέκρινε ο Κύριος. Δεν κατέκρινε τις πόρνες και τους ληστές και τους τελώνες, οι οποίοι καημένοι ήταν αυτό που ήταν, αλλά τουλάχιστον ήταν γνωστοί. Τους ήξεραν. Και λέγανε, αυτοί είναι διεφθαρμένοι, μακριά. Αυτός είναι κλέφτης, μακριά. Και υπήρχε μια ελπίδα, όπως και γινότανε, να μετανοήσουν. Και πολλοί από αυτούς μετανοούσαν. Και παραξηγούσαν τον Χριστό οι εξυπνάκηδες οι Φαρισαίοι, γιατί πήγαινε και έτρωγε στα σπίτια αυτών των αμαρτωλών, οι οποίοι όμως είχαν καλή διάθεση. Είχαν και την κοινωνική κατακραυγή, η οποία ήταν μια ταπείνωση, έστω ακούσια. Ενώ οι Φαρισαίοι υπερήφανοι και καινοδοξοί είχαν την κοινωνική αποδοχή και επιδοκιμασία και ήταν τάφοι και κονιαμένοι. Τάφος ασβεστωμένος και όμορφος και γυαλιστερός απ' έξω και από μέσα βρωμιά και δυσοδεία. Και αυτούς ακριβώς κατέκρινε ο Κύριος και αυτοί άκουσαν τα ουέ. Ενώ οι τελώνες και οι πόρνες άκουσαν αυτό που άκουσε η πόρνη. Δεν σε κατέκρινε κανένας, λέει, παιδί μου? Όχι, λέει, Κύριε, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Φύγε, της λέει, και μην αμαρτάνεις. Τίποτα άλλο. Φύγε και μην αμαρτάνεις. Δεν της είπε παλιό βρώμα, φύγε από εδώ και λοιπά, μην σε βλέπω. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Χριστός. Χωρίς να μας λέει αν αυτή μετανόησε ή όχι. Δεν ξέρουμε τελικά τι απέγινε με αυτή. Αλλά βλέπουμε την αντιμετώπιση του Χριστού. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο, τον ταπεινωμένο και λοιπά από τον κόσμο, δεν τον ταπεινώνει κι άλλο ο Χριστός. Του λέει το σωστό βέβαια, δεν του λέει καλά κάνει, συνέχισε, αλλά δεν τον ταπεινώνει, δεν τον κατακεραυνώνει, αλλά τους υποκριτές τους κατακεραυνώνει. Τα ουέ όλα τα άκουσαν αυτοί, οι οποίοι κάνανε διπλή ζωή και αυτοί ακριβώς γιατί κατακεραυνώνται, πάλι από αγάπη, για να τους συνεφέρει ο Κύριος. Όχι γιατί μισεί, ο Κύριος δεν μισεί κανέναν άνθρωπο, όλους μας αγαπάει. Αλλά μόνο έτσι είχαν μια ελπίδα να συνέλθουν. Με τον αυστηρό έλεγχο που τους έκανε, υπήρχε μια ελπίδα να συναισθανθούν το χάλι τους. Ο άνθρωπος που ζει διπλή ζωή, βολεύει έτσι τη συνείδησή του, ώστε νομίζει ότι είναι και καλός. Ή τέλος πάντων δεν είναι σαν τους άλλους τους τόσο διεφθαρμένους. Και δεν υπάρχει ελπίδα παραελάχιστη για μετάνοια. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη πρέπει να σε λέει ή ψυχρός ή θερμός.
αλίμονα είσαι χλιαρός. Οι υποκριτές είναι οι χλιαροί. Και αυτούς λέει θα τους εμέσω. Θα τους κάνω εμετό. Και ξέρετε στην ιατρική, άμα θες να προκαλέσει εμετό, πρέπει να δώσεις χλιαρό νερό στον άλλον. Με λίγο αλάτι μέσα τον κάνεις αμέσως εμετό. Το προκαλείς εμετό. Δηλαδή έχει και ιατρική βάση αυτό που λέει η Αποκάλυψη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι προκαλεί την απέχθεια η υποκρισία στον Θεό. Γιατί είναι ένα ψέμα ζωής. Όλη σου ζωή είναι ένα ψέμα. Δεν είναι επίσης ένα ψέμα. Δεν λες απλώς ένα ψέμα. Όλη σου ζωή είναι ένα ψέμα. Και μια υποκρισία. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι η αλήθεια, είναι ακριβώς το αντίθετο ψεύδος. Γι' αυτό και κατακεραυνώνει αυτούς που ζουν ψεύτικη ζωή και κυκλοφορούν ένα ψέμα. Εκείνος που λοιπόν μέσα στην έκφραση επένων υποκρύπτει διαβολή και εμπεγμό, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτός. Ούτε και αυτός που καινοδοξεί μέσα σε ταπεινό παρουσιαστικό. Μπορεί να φανερώνεται ταπεινός, μπορεί να φανερώνεται ρακένδυτος, ας πούμε, ατιμέλητος και να είναι καινόδοξος. Αυτοί, ενώ για μακρύ χρονικό διάστημα διαστρέφουν με σοφίσματα την αλήθεια με το ψέμα, ύστερα, όταν κατά παραχώρηση Θεού εγκαταληφθούν, αποκαλύπτονται από τα πράγματα ποιοι είναι. Μπορεί για μακρύ χρονικό διάστημα να διαστρέφουν την αλήθεια με το ψέμα. Μετά όμως εγκαταλείπονται κατά παραχώρηση Θεού και αποκαλύπτονται από τα πράγματα, από τα ίδια τα γεγονότα. Και ξέρετε, όσο ο άνθρωπος αφήνεται στο κακό και στην αμαρτία, τόσο πιο απροκάλυπτα το κάνει. Όσο περνούν τα χρόνια δηλαδή, χάνει και την φυσική ντροπή και το κάνει και δημόσια το κακό. Και ξεμπροστιάζεται, όπως λέμε λαϊκά, και αποκαλύπτεται. Ο ίδιος ο διάβολος εξευτελίζει τον άνθρωπο. Βλέπετε τον Ιούδα, ας πούμε. Επειδή άφησε απολέμητη την κακία της φιλαργυρίας για χρόνια, έφτασε στο τέλος απροκάλυπτα να προδίδει το δάσκαλο με φιλί. Να το φιλί, που είναι έδειξη αγάπης το φιλί. Και του λέει, με φιλί με προδίδεις, εκεί έφτασες. Προσπαθεί ο Κύριος και έστω και τελευταία στιγμή να τον συνεφέρει. Έτσι και ο άνθρωπος που εργάζεται στον πονηρό, στα πάθη του δηλαδή, όσο αφήνεται και τα εργάζεται με το χρόνο, όλο και πιο αδιάντροπα τα εργάζεται και πιο απροκάλυπτα, και μετά τα ίδια τα πάθη ο ίδιος ο διάβολος τον προδίδει, τον εξευτελίζει τον άνθρωπο. Ενώ στην αρχή μπορεί να κρύβεται, μετά ο ίδιος αποκαλύπτεται. Το 37ο κεφάλαιο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει μια πράξη η οποία είναι προφανής ότι είναι καλή, με σκοπό να αμυνθεί εναντίον του πλησίον του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και υπάρχει εκείνος ο οποίος με το να μην το κάνει αυτό ωφελήθηκε πνευματικά, ταπεινώθηκε και δεν διεκδίκησε το δίκιο του. Και αυτός βεβαίως είναι που κερδίζει. Γιατί όλες οι αδικίες που μας γίνονται δεν μας γίνονται για να θυμώνουμε και να μπαίνουμε σε διαμάχες προσωπικές ή δικαστικές ή οτιδήποτε άλλο είδους, αλλά μας δίνονται για να κερδίζουμε πνευματικά, να ωφελούμαστε πνευματικά. Και τότε ωφελείσαι όταν βεβαίως ακολουθείς τον νόμο του Θεού που σου λέει να υπομένεις, να συγχωρείς, να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο και να μην διεκδικείς το δίκιο σου. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς, γιατί πηγαίνετε σε δικαστήρια και μάλιστα σε κοσμικά δικαστήρια? Γιατί δεν ανέχεστε να δικήσετε? Να ανέχεστε να δικήσετε. Βέβαια εδώ θέλει και διάκριση. Άλλο να δικείς εσύ και άλλο να δικείται μαζί με σένα και ένα ολόκληρο σύνολο. Εκεί θα πρέπει να υπερασπιστείς τους άλλους, όχι τον εαυτό σου, και να διαμαρτυρηθείς για χάρη των άλλων. Το 38ο κεφάλαιο.
υπάρχει έλεγχος που γίνεται εξαιτίας κακίας ή υπεράσπισης. Και υπάρχει άλλος έλεγχος που γίνεται εξαιτίας του φόβου του Θεού ή της αλήθειας. Και εκεί πρέπει να γίνει έλεγχος. Όταν φοβάται κανείς τον Θεό, θα ελέγξει τον πλησίον του. Όχι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή από κακία, αλλά γιατί φοβάται τον Θεό και το όνομα του Θεού. Όταν βλέπεις τον αδερφό σου να οδηγείται στον κρεμό και στην κόλαση, θα πρέπει να τον ελέξεις. Με αγάπη βεβαίως, με πραότητα, ιδιαιτέρως, όπως το λέει το νόμος του Θεού, όχι δημόσια να τον εξεστελήσεις. Αλλά με αγάπη θα πρέπει να του πεις ένα λόγο. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό σε καταστρέφει. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι φόβος Θεού. Αυτό είναι ο σεβασμός της αλήθειας, που είναι πάλι ο ίδιος ο Χριστός. 31ο κεφάλαιο. Εκείνος που σταμάτησε την αμαρτία, εκείνον που σταμάτησε την αμαρτία και εις το εξής μετανοεί, μη τον ελέξεις πλέον. Εάν δεν λέγεις ότι τον ελέγχεις κατά Θεόν, πρώτα φανέρωσε τα δικά σου κακά. Βλέπετε πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός και οι Άγιοι, οι οποίοι ζουν με το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Αφού ο άνθρωπος σταμάτησε την αμαρτία, σταμάτα και εσύ να τον ελέγχεις. Εντάξει, αυτό δεν ήθελες να μετανοήσει. Να, μετανόησε. Λοιπόν, άφησε τώρα τον άνθρωπο. Μην τον φορτώνεις και άλλο βάρος, αφού μετανόησε. Προσπαθεί, κάνε προσευχή να ολοκληρώσει τη μετανιά του. Εάν όμως λες ότι τον ελέγχεις κατά Θεόν, πρώτα λέει, κάνε φανερά τα δικά σου κακά. Γιατί εσύ είσαι άμεμπτος. Το 40ο κεφάλαιο. Ο Θεός είναι Κύριος κάθε αρετής, όπως και ο ήλιος του φωτός και της ημέρας. Λέγαμε προηγουμένως ότι οι αρετές είναι δύο ειδών. Υπάρχει η ανθρώπινη αρετή και υπάρχει και η θεϊκή αρετή αντίστοιχη. Υπάρχει η ανθρώπινη, ας πούμε, ταπεινοφροσύνη και υπάρχει και η θεία ταπείνωση, που δεν κατορθώνεται παρά μόνο δια του Θεού και δίδεται στον άνθρωπο από τον Θεό. Υπάρχει ανθρώπινη προσπάθεια για ταπείνωση, που ο άνθρωπος μιλάει ταπεινά, ντύνεται ταπεινά, συμπεριφέρεται ταπεινά, τρώει ταπεινά, έχει σπίτι ταπεινό κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι η τέλεια αρετή. Αυτό είναι μια ανθρώπινη κτιστή αρετή, η οποία δεν μας σώζει. Εκείνο που μας σώζει είναι η τέλεια ταπεινοφροσύνη, η τέλεια ταπείνωση που δίδεται από τον Θεό. Γι' αυτό λέει εδώ ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της κάθε αρετής, της αληθινής αρετής, όπως και ο ήλιος είναι ο βασιλιάς του φωτός και της ημέρας. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας, για να δώσουμε και λίγο χρόνο αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Από τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή. Φτάσαμε δηλαδή στο 40ο κεφάλαιο. Συγγνώμη και για την αρχική καθυστέρηση. Αν δεν υπάρχει κάτι, να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε την αγρυπνία για την Κυριακή. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή τότε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.